Καλώς ορίσατε στο φτιάξτε μόνο σου δημιουργικές ιδέες. Σήμερα θα δείξουμε μερικά ακόμη σχέδια για προσωρινά τατουάζ. Ξέρετε πόσο πολύ μου αρέσουν τα τατουάζ, τα προσωρινά τατουάζ. Και σήμερα θα δείξουμε λοιπόν πολλά όμορφα σχέδια. Μπορούμε να τα κάνουμε στα δάχτυλά μας, τα χέρια μας, στους καρπούς μας και πάνω. Όπου θέλουμε, όπου μας βολεύει μάλλον καλύτερα. Θα χρειαστούμε λοιπόν eyeliner. Έχω εδώ μαύρο αδιάβροχο και μπροντζέ χρώμα, χρυσαφί κάπως. Και φυσικά μετά πούδρα για να το σταθεροποιήσουμε και λακ. Να ξεκινήσουμε με ένα πολύ απλό σχέδιο, με μία καρδιά. Μπορείτε να κάνετε την καρδιά σε όποιο σημείο θέλετε, του χεριού σας, ή μπορείτε να γράψετε κάτι, αλλά εμείς θα ξεκινήσουμε απλά με πολύ όμορφα γλυκά σχέδια. Προσέχουμε να είναι οι γραμμές όσο γίνεται πιο ομοιόμορφες. Αν δεν μας αρέσει φυσικά, το σβήνουμε, το ξεπλένουμε με νερό και σαπούνι και ξαναρχίζουμε από την αρχή. Για να συνεχίσουμε με ένα πολύ καλοκαιρινό σχέδιο, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Δύο ημικύκλοι από κάτω. Και τώρα να τα γεμίσουμε με μαύρο χρώμα. Πώς σας φαίνεται? Αφήστε να στεγνώσει. Μην τεντώνετε τον αντίχειρά σας μέχρι να στεγνώσει καλά. Αφήστε τον έτσι διπλωμένο, γυρισμένο τον αντίχειρα. Το επόμενο σχέδιο που θα κάνουμε θα είναι μία αστραπή. Ένας κεραυνός με το μπρονζέ χρώμα. Το μπρονζέ eyeliner έχει στεγνώσει κάπως. Δεν είναι τόσο υγρό. Γι' αυτό δεν μπορώ να κάνω πολύ λεπτές γραμμούλες. Αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, λέω να κάνουμε ακόμη ένα γλυκό σχεδιάκι. Ένα αρκουδάκι πάντα. Θα ξεκινήσουμε το κεφάλι του. Τα αυτιά του έχουν σειρά μετά. Τα μάτια. Και φυσικά μία μύτη και στόμα. Ακριβώς από κάτω θα κάνω ένα βέλος. Ξεκινάμε με μία γραμμή. Η μύτη του βέλους. Και τα φτερά εδώ πίσω. Κάναμε ήδη 5 σχέδια. Θα συνεχίσουμε τώρα με 2 μουσικά σχέδια. Σχέδια για μουσικόφιλους.
Ας κάνουμε πρώτα το κλειδί του Sol. Και μετά εδώ στο δάχτυλό μας, δύο νότες. Ή και παραπάνω νότες αν θέλετε, αλλά δύο νομίζω είναι αρκετές. Για το σημείο αυτό τουλάχιστον. Ένα ακόμη καλοκαιρινό σχέδιο. Μία άκυρα. Και τώρα ας κάνουμε ένα σχέδιο για καλή τύχη. Ένα τετράφυλλο τριφύλλι. Ξεκινάμε με μία μικρή καρδιά και θα κάνουμε άλλες τρεις κολλητά. Να το και το τριφύλλι μας! Το τελευταίο μας σχέδιο για σήμερα θα είναι μία κορώνα. Και μικρά διαμαντάκια στο στέμμα μας, την κορώνα μας. Μπορείτε από κάτω να γράψετε ένα όνομα, κάτι άλλο, κάποια φράση. Εγώ θα κάνω απλά ένα μικρό σχέδιο. Πώς σας φαίνονται? Έχουμε εδώ λοιπόν τα σχέδιά μας όλα. Δέκα διαφορετικά σχέδια. Η αστραπή θα έπρεπε να είναι μάλλον λίγο μεγαλύτερη, αλλά το eyeliner μου το bronzer δεν ήταν τόσο καλό. Δεν πειράζει. Θα ρίξω τώρα από πάνω πούδρα. Και θα το ψεκάσουμε με λακ για να σταθεροποιηθεί όσο γίνεται το χρώμα. Δεν χρειάζεται πάρα πολύ. Θα το αφήσουμε τώρα να στεγνώσει και να σταθεροποιηθούν τα τατουάζ. Θα διαρκέσουν για περίπου 1-2 μέρες άνετα και μετά μπορούμε να τα ξεβγάλουμε πολύ καλά, πλένοντας τα πολύ καλά, με νερό και σαπούνι. Επειδή η λακ σιγά σιγά θα στεγνώνει στο χέρι μας και δεν θα είναι τόσο ευχάριστη η αίσθηση, πρέπει να την ξεπλύνετε απαλά με νεράκι, να φύγει η λακ, η περιττή λακ, και να μείνει μόνο το σχέδιο. Πώς σας φαίνεται? Δέκα διαφορετικά σχέδια λοιπόν, καλοκαιρινά και για όλα τα γούστα. Ελπίζω να σας αρέσουνε. Δοκιμάστε κι εσείς με σχέδια που αρέσουν σε εσάς. Με κάτι που να είναι αποκλειστικά δικό σας. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας λοιπόν στο Φτιάξτο Μόνος Σου δημιουργικές ιδέες. Κάντε like αν σας άρεσε το βιντεάκι και μοιραστείτε το με τους φίλους σας. Εγγραφείτε στο κανάλι μας και θα σας έρχονται ειδοποιήσεις με κάθε νέο βίντεο. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη φορά. Γεια σας!